Ξέρετε, καμιά φορά ορισμένα πράγματα, ανεξάρτητα αν είναι σωστά ή όχι, παίρνουν και έναν, θα το πω χαλάρα, κωμικό τρόπο. Τώρα το θυμηθήκατε. Εμείς, παραδείγματος χάρη, λέγαμε, χωρίς να έχουμε καμιά αυταπάτη, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές ακόμα και για συζήτηση τροπολογίες μόνο αν το θέλει η κυβέρνηση. Ούτε η συζήτηση δεν γίνεται στις τροπολογίες. Πολύ περισσότερο ψηφοφορία. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο και πολιτικά και όπως θέλετε πέστε και διαδικαστικά. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχει ένα δικαίωμα να καταθέτει τροπολογία η οποία πάει άψαλτη άμα δεν συμφωνεί η κυβέρνηση. Όπως έχουν πάει εκατοντάδες από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Και πάντα λέγαμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό χωρίς, ξαναλέω, για να είμαστε και ουσιαστικοί. Όταν η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία, θα τη βάλει σε ψηφοφορία και θα απορριφθεί. Θα γίνει το ίδιο δηλαδή. Και θα είναι η διαφορά, ότι τουλάχιστον θα γίνει συζήτηση. Και θα τοποθετηθεί ο καθένας και αν χρειαστεί, αν χρειαζόταν να γίνει και είναι σοβαρή τροπολογία, ονομαστική ψηφοφορία, θα μπορεί να αλλάξει ίσως και να γίνει δεκτή κάποια τροπολογία που μπορεί να συμφωνούν και βουλευτές από άλλα κόμματα. Τώρα, πώς θα λυθεί αυτό, θα το λύσουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι λύνεται σήμερα. Εμείς θέλουμε να λυθεί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και το λέμε ευθέως. Αυτό χρειάζεται όταν κάνουμε την τροποποίηση του κανονισμού, να φέρουμε τα πρακτικά, να δούμε τι λέει κάθε κόμμα και να δούμε ότι όταν είναι στην κυβέρνηση λέει άλλα και όταν είναι στην αντιπολίτευση λέει άλλα, όπως και εσείς. Όπως και εσείς. Αυτό περιλαμβάνει όλους. Λέω ότι εμείς υποστηρίζουμε αυτή την άποψη. Το θέμα είναι τώρα ότι θα λυθεί σήμερα, δεν θα λυθεί. Θα ψηφίσουμε, η πλειοψηφία η κυβέρνηση θα το απορρίψει και ούτω καθεξής. Και δεν καταλαβαίνουμε όλη αυτή την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Γιατί δεν τα κάνατε εσείς, κύριε Κατρούγκαλε, όταν είστε στην κυβέρνηση? Γιατί δεν μπορούσατε να το κάνετε αυτό το πολύ απλό πράγμα? Εμείς το έχουμε προτείνει πολλές φορές. Και για τις προτάσεις νόμου. Για να μην. Πώς το λένε. Πότε και ποια κυβέρνηση εφαρμόζει τον κανονισμό που λέει μία φορά το μήνα συζητείται πρόταση τη αντιπολίτευση. Οποιοδήποτε κόμματο. Ποτέ. Εγώ τουλάχιστον από το 9 μέχρι τώρα δεν ξέρω, να έχει γίνει 5 φορές, 6. Και πέρασαν τόσα χρόνια. Επομένως, καμιά φορά, αν αυτά ισχύουν, ειδού η Ρόδος, όχι σήμερα, αλλά να κάτσουμε και στον κανονισμό και αλλού και να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς να έχουμε, λέω, αυταπάτης, ότι τι να βάλουμε ενισχυμένη και αυτή η πρόταση που κάνει και ο κ. Λοβέρδος είναι διπλής πιθανά για αυξημένη πλειοψηφία. Για να μην μπορεί ένα στις 15 να κάνει γυμναστική. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που κάνουμε τέτοια. Τουλάχιστον θεσμικά. Αν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, βεβαίως θα ζητήσει και ονομαστική ψηφοφορία. Αν το κάνει τώρα για εντυπώσεις και για αυτά, εντάξει, ας πάρει και κάθε κόμμα την πολιτική ευθύνη.